Λοιπόν, εδώ είμαστε, Just 964, όπως ήδη σας έχω ενημερώσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Δήμαρχος της Νεμαίας, ο κύριος Κώστας Φρούσιος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω έτσι λίγο να μας πείτε την δική σας άποψη σχετικά με την χθεσινή σύσκεψη που έγινε με δική σας πρωτοβουλία στο Δημαρχείο της Νεμαίας για τις μεγάλες ζημιές. Είσαστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της σύσκεψης? Για πέστε μου κάποια πράγματα. Ευχαριστημένος θα είμαι όταν δω τα αποτελέσματα στην πράξη. Ναι. Καθώς και θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως τη συμπαράσταση που έδειξε και ο φορέας του ΕΛΓΑ, αλλά και η πολιτική παρουσία του νομού και τον κύριο Περιφερειάρχη που παρευρέθησαν εδώ. Δεν είναι τόσο απλό και εύκολο και ανά πάσα στιγμή και ώρα που γίνονται κάποιες ζημιές να παρίστανται δύο υφυπουργοί, υπουργός, περιφερειάρχης. Όμως αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της κατάστασης, ανταποκρίθηκαν άμεσα και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ εδώ από την Πάτρα, ναι, με συναδέλφους του, με το επιτελείο του. Είναι γεγονός ότι η Νεμαία έχει πληγεί, έχει σημειώσει καταστροφικές ζημιές και όπως γνωρίζετε πολύ καλά είναι σχετικά μονοκαλλιέργεια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έπαιρναν χρήματα σε 10 μέρες και δεν θα πάρουν τίποτα, για τα προϊόντα πλέον είναι μη εμπορεύσιμα, θα περιμένουν πάλι τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Οι ζημιές τώρα, κύριε Φρούση, ακριβώς σε τι επίπεδο βρισκόμαστε δηλαδή? Κοιτάξτε, τα επιτραπέζια, ναι, Αγίνες κυρίως, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και επειδή ήταν σε μεγάλη οριμότητα και έπρεπε να τούνταν δηλαδή αυτή την εποχή, θα είχαν αρχίσει ήδη αυτές τις μέρες, έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά όσον αφορά το εξαγώγημα του θέματος. Δηλαδή, πλέον είναι μη εξαγώγημα τα σταφύλια. Μάλιστα. Γιατί, ξέρετε πολύ καλά, ένα σταφύλι για να μπορέσει να βγει, να πάει για εξαγωγή, πρέπει να είναι άρπιο από όλες τις απόψεις. Ήδη λοιπόν έχουν ήδη μεγάλα σοβαρά προβλήματα με την εμφάνιση κυρίως, που σαφώς και διαβρώνει και την ποιότητα. Και ο ίδιος ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ, η πρώτη του άποψη ήταν ότι πλέον τα σταφύλια αυτά είναι μη εμπορεύσιμα. Εγώ προσωπικά μίλησα και με δύο μεγάλους εξαγωγείς, κρατεούς εξαγωγείς, στον χώρο που είναι πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς και είναι μια πολύ έξοδη καλλιέργεια η Σουλτανίνα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να πληρώσουν ήδη αυτά που χρωστάνε, γιατί όλοι έχουν υπόλοιπα απέναντι σε γεωπόνους, σε άλλες υποχρεώσεις, και πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν να βγάλουν τις υποχρεώσεις της οικογένειάς τους κατ' επέκταση και να ξεκινήσουν νέα καλλιεργητική περίοδο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά μεγάλα τα προβλήματα. Και σε... Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα πλέον. Δεν φωνάζουμε για να μας βοηθήσουν. Τα σταφύλια αυτά δεν αποζημιώνονται. Όπως και η Κορινθιακή, που και αυτή έχει υποστεί ζημιές, τα εξαγώγημα κατά βάση προϊόντα, όσο και να σε αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνονται επί του πραγματικού. Γιατί έχουν δική τους υπεραξία. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα τώρα της υπόθεσης, έτσι, αυτά που θα συζητήσετε στο Υπουργείο, φαντάζομαι. Έτσι. Ναι, τη Δευτέρα. Όπως το μεγάλο ζήτημα είναι επίσης ότι πρέπει πράγματι να υπάρξει και πάλι κυβερνητική βούληση, το ότι δεν πολλούνται τα σταφύλια είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα φέτος. Κοιτάξτε, μην θέλω τυφλούμε και κρυβόμαστε εδώ, το τυλόμαστε. Εμάς μας έτυχε η ζημιά των καιρικών φαινομένων. Όμως από ό,τι διαφαινόταν, γιατί λίγο πολύ, κάποιες μέρες πριν τον τριγητό, αρχίζουν να διαφαίνονται οι τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά. Ναι. Δεν ήταν αντιπροσωπευτικές τιμές. Έχουν συνηγορήσει πολλοί πλευροί παράγοντες όσον αφορά την πτώση τιμών σε σταφύλια παραδοσιακά κρατεία, σε ποικιλίες. Η Κορινθιακή σταφύλα είναι superfood. Ναι, 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 ακριβώς. Έτσι. Ή το αγιοργήτικο ενδεχομένως είναι βαρχίδα των κρασιών της Ελλάδας. Που τα αγιοργήτικα ακόμα δεν έχουν υποστεί ζημιές στο μέγεθος των άλλων, ναι, ναι, ποικιλιών, ναι, αλλά έπεται συνέχεια. Δηλαδή, χθες το απόγευμα, για παράδειγμα, ξαναέβρεξε το Σνεμέα. Ξαναέβρεξε. Σήμερα το απόγευμα ξαναβγάζει πάλι βροχές. Και υπάρχουν και περιοχές που έχουν πληγεί και από χαλάζι. Έτσι, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, 6-7 μέρες που έβρεχε κάθε απόγευμα, σε κάποιες περιοχές έβρεχε και χαλάζι. Άρα. Λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και το λέω δηλαδή έτσι, ο Δήμος να κλείσει, η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή. Ναι.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Το πρόβλημα δηλαδή που θα αντιμετωπίσει είναι νέα. Εμάς, κυρία Σουκαρά, από το πιο χαμηλό σημείο μέχρι το πιο ορεινό χωριό, όλες οι εκτάσεις μας είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γι' αυτό και οι γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες δημιουργούν εδώ ένα κλιματολογικό παράδεισο που ευνοεί τα μπελοειδή. Ναι, ναι, βέβαια. Άρα μιλάμε για με τεράστια καταστροφή, εάν δεν το διαχειριστούμε έτσι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να πω, ήταν αμέριστη συμπαράσταση του προϊσταμένου του ΕΛΓΑ, του κ. Τσελιγιάννη, και θέλω να το ονοματίσω δηλαδή. Ναι. Ο άνθρωπος όλη μέρα όπου του ζητήθηκε, πήγαμε σε όλες τις τοπικές κοινότητες με μεγάλο ενδιαφέρον, ενέσκυψε στο πρόβλημα, αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος και είπε ότι άμετα αυτό θα στείλει ήδη από την άλλη εβδομάδα ανθρώπους να αρχίσουν εκτιμήσεις. Και αυτό... εμείς παράλληλα πρέπει με πολιτική βούληση προφανώς να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε λίγο την κατάσταση ώστε να υπάρχει μια αμεσότητα μετά την καταγραφή και την αποτίμηση της ζημιάς, να μπορέσουν να πέσουν έστω και κάποια χρήματα σιγά σιγά. Να έρθουν γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, βέβαια υπάρχει και το επίπεδο των αγροτών που θα πρέπει, καταλαβαίνετε τώρα, ότι μέσα στην απίστευτη στεναχώρια τους και στη μεγάλη τους αβεβαιότητα έχουν τρομερά ερωτήματα. Το τι θα επιτευχθεί στο Υπουργείο. Κάνετε λαϊκή συνέλευση. Καλά κάνετε για να ενημερώσετε τον κόσμο. Εξ αφορμής ποιο γεγονότος την κάνετε αυτή την ανοιχτή συνέλευση? Καταρχήν πρέπει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόγνωση. Ναι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Και πολλές φορές η απόγνωση, όπως γνωρίζετε, δημιουργεί σε λάθος δρόμο. Εγώ δεν θα μπορώ να πω τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Εγώ μπορώ να πω τι μου είπε ο υπεύθυνος φορέας των αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ, να ξέρει ο καθένας, να ενημερώσω τον κάθε ταλέπορο, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία φέτος, αυτή τη στιγμή, μέσα στην απόγνωσή του, ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, και να φτιάξουμε μια ατζέντα θεμάτων. Έχω εγώ κάτι στο μυαλό μου και με τους άλλους συναδέλφους, τους αρχηγούς των παρατάξεων. Είμαστε στη συνεχόμενη επικοινωνία και με τον κύριο Αντριανάκο και με την κυρία Ξυκοπούλου και με τον κύριο Καραγουτζήτη. Ναι, ναι. Έχουμε φτιάξει ένα πλάνο 3-4 θεμάτων που πρέπει να ακολουθήσουν όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας που έχει σουλτανίνα, πέρα από την αμεσότητα της καταβολής ενός μέρους της αποζημίωσης που έχει να λάβει, τον Οκτώβρη μήνα θα του έρθει ο λογαριασμός του αντιπλαιοστασίου. Μιλάμε 5-6-7 χιλιάδες, γιατί τόσο είναι, με 11 εξάμηνο. Και πόσο άνθρωπος θα ανταποκριθεί τώρα αυτό? Ο άλλος δεν έχει να φάει. Τι θα πληρώσει τώρα? Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που χρήζουν παρέμβαση του Υπουργού, όχι να τα χαρίσει. Εμείς δεν ζητάμε να μας χαρίσει κανένας τίποτα. Εμείς ζητάμε να μπορέσει να μας αποδώσει η πολιτεία τον προνοιακό χαρακτήρα που προβλέπεται. Ακριβώς. Και μέσα από το Σύνταγμα. Να διαχειριστείτε τη δυσκολία σας, εν πάση περιπτώσει, την δύσκολη την ανάγκη σας. Αυτό είναι το βασικό. Η ουσία δεν είναι μονάχα, δεν έχει μονάχα οικονομικό χαρακτήρα, γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Κοιτάμε τι λένε οι αριθμοί. Mm-hmm. Έχει προνοιακό χαρακτήρα. Άμα επιζήσουν οι αριθμοί και αποβιώσουν οι ανθρώποι, τι θα μείνει στο τέλος? Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε, είναι κάποιες μέρες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για αυτό το θέμα, και τώρα τι να πω, πώς να το πω, μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση υπάρχουν και οι μεγάλες μέρες της Νεμαίας. Δυστυχώς, χτες μίλαγα με τον πρόεδρο του ΣΟΝ, τον κύριο Βλάχο, και τον κύριο Νίκο, σου μιλάω ειλικρινά, δεν έχω καμία διάθεση, δηλαδή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, η Νεμαία έχει περάσει πάρα πολλές κοινίες. Έχει καταφέρει πάλι να σταθεί στα πόδια της και θα καταφέρει και πάλι. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας, έχουμε εμπιστοσύνη στους επιχειρηματίες που ασχολούνται με το χώρο και βγάζουν την ΕΜΕΑ και έξω από την ΕΜΕΑ. Ναι. Απλά ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε το εφήμερο, πώς θα κυλήσει η χρονιά. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα της επιβίωσης πλέον για πάρα πολλές οικογένειες εδώ στην ΕΜΕΑ. Σας λέω και πάλι, είναι σχετικά μονοκαλλιέργεια η ΕΜΕΑ. Ακριβώς. Δεν έχουμε παράπλευρες. Παράπλευρα έσοδα, ή και αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια έσοδα από λάδι και λοιπά ή από βερίγωκα, είναι το 5-10%. Το κράτος λοιπόν να σταθεί αλληλέγγυο, αυτή είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Και να ενισχύψουμε λιγάκι ακόμα, γιατί δεν είναι να το δούμε μονάχα επιδερμικά ποιος θίγεται άμεσα. Θίγεται όλη η περιοχή, γιατί όταν το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού χάσει την αγοραστική του δυνατότητα, θα χάσει και ο Μανάβης, θα χάσει και ο Παντοπόλης, θα χάσει το μαγαζί της εστίασης. Δεν το συζητώ. Με το πρόβλημα που έχει Κορινθία αυτή τη στιγμή,
με το θέμα της Νεμαίας που είναι ο κομβικός ο ρόλος της, αλλά και της κεντρικής Κορινθίας με το επιτραπέζιο σταφύλι, θα μαραζώσει όλος ο νομός. Είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας τώρα αυτό, έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μην βλέπουμε μονάχα την πρώτη σελίδα. Τα χειρότερα είναι κατ' επέκταση του ενός. Εγώ βλέπω τι γίνεται και στην άλλη Κορινθία, όμως εγώ πρέπει να προστατεύσω το Δήμο μου, τους συνανθρώπους μου, και δεν το λέω αφαιρετικά. Όχι, όχι, γιατί αφορά και όλο σας το Δήμο αυτό. Τώρα είναι η παραγωγή του Δήμου όλοι, έτσι. Η Πανεμαία είναι μονοποικιλιακή, όπως το είπατε, εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Και οι μεγάλες μέρες μπορεί να μην γίνουν με την Έγλη, που πιστεύω ότι θα γίνουν. Απλά το κλίμα θα είναι λιγάκι. Δεν θα έχει τόση χαρά. Τουλάχιστον ψυχολογικά για μας. Γιορτή. Το τόσο πρόσχαρο και το τόσο έτσι. Ναι. Αθόρμητο και ενθουσιώδες όπως ήταν άλλες φορές. Να γίνει όμως για να μην χαθεί και ελπίδα. Θα γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως και θα γίνει. Έτσι. Βεβαίως και θα γίνει. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε δίπλα. Θα μας ενημερώνετε. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.